ιδιαίτερα που είστε μαζί μας. Θα καλέσουμε παράλληλα και δύο παίκτες της εθνικής ομάδας, που τότε τον Καρακούνη και τον Τζάρτα να κάνουν την ευράβευση στην Δέσποινα Παναγούλια. Δέσποινα, μέχρι να έρθουν τα παιδιά. Για τιμή προς τα παιδιά που μας κάνουν πρωταθλητές της Ευρώπης. Και η άλλη αίθουσα που είναι μόνο τα διφανέλια της Εθνικής Ελλάδος ονομάστηκε Αίθουσα Εθνικής Ελλάδος Ποδοσφαίρου Αλκέρας Παναγούλιας, γιατί ο Αλκέρας μας πήγε το 1980 στην Ιταλία και το 1994 στην Αμερική. Δέσποινα και κυρία Βάνα, σας ευχαριστούμε που ήρθατε από την Αμερική για το Φάρο. Να είστε καλά. Φανέλα, το σορτσάκι που πήγα στο σπίτι του, στο Ελλάδα από την Ιρλανδία που μας έστειλε στο γύρο 2004 με τον πέναλτι του, είναι στο Μουσείο της Εθνικής Ελλάδας. Ευχαριστώ, Βασίλη. Ωραία, το θυμήθηκες. Τι το είχες υπόψη σου αυτό, ε. Να έρθει πάνω. Αν έχει ευτυχίες, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η Εθνική Ελλάδος είναι πάνω από όλα. Ευχόμαστε να έχει πάντα επιτυχίες και συγχαρητήρια για αυτή τη βραδιά εδώ τώρα. Γιώργο, Γιώργο! Την αγγέλα του αρχηγού της Εθνικής Ελλάδος γράφει ότι ο Φάρος βραβεύει τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδος στην Πατρία Ευρώπης για τις 250 συμμετοχές με όλες τις εθνικές ομάδες. Γιώργο, σας ευχαριστούμε.